Τον Ντούγκιν, τον φιλόσοφο, τον φίλο του Πούτιν, επιστήθιος μάλιστα, τον θυμάται το παγκόσμιο κοινό ή περισσότεροι από την δολοφονία της κόρης του στην Ουκρανία τον Αύγουστο. Ο ίδιος όμως είναι επασίγνωστος, αντιφιλελεύθερος φιλόσοφος και βαρύνουν τα λόγια του, σε συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο Al Arabiya της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αλεξάνδρου Ντούγκιν τόνισε πως η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε εσωτερική αναταραχή, εμφύλιο πόλεμο και τελική κατάρρευση της χώρας. Οι Ρώσοι είπε θα πολεμήσουν μέχρι το τέλος. Θα είναι ικανοποιημένοι μόνο όταν η Ουκρανία απελευθερωθεί από τις φιλονατοϊκές πολιτικές ελίτ. Προσέξτε εδώ, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που εξτόμισε. Όταν η Ρωσία αρχίσει να χάνει τον πόλεμο, μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και εξήγησε ότι το να επιτρέψουμε στη Ρωσία να κερδίσει στην Ουκρανία θα αποτελούσε στην πραγματικότητα μια νίκη για τη Δύση γιατί θα αποτρέψει τον πυρηνικό πόλεμο. Ο Άλεξ τόνισε πω η Ουκρανία είναι προορισμένη να εξαφανιστεί. Η Δύση είναι ο αντίχρηστο, η πηγή του απόλυτου κακού και ότι χρησιμοποιεί την τεχνική νοημοσύνη για να καταστρέψει την οικογένεια, το σεξ και τη φύση των ανθρώπων. Ακόμη είπε και οι μουσουλμάνοι αυτό το κατανοούν γνωρίζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν διαφωνεί και βλέπουν τη Δύση ως ετερότος που συμπεριφέρεται επιθετικά. Δεν μπορεί η Ρωσία να πει «Ωραία, θα εγκαταλείψουμε τις περιοχές που έχουμε καταλάβει». Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια εσωτερική έκρηξη και η Ρωσία θα βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο. Ένα βήμα προς τα πίσω της Ρωσίας θα οδηγούσε σε χίλια βήματα προς τα πίσω. Η ίδια η Ρωσία δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά, τονίζει εκεί που τον πιέζουν. Επομένω, δεν έχει λόγο να απειλήσει με πυρηνικό πόλεμο. Ωστόσο, θα υπάρξει μια τέτοια απειλή εάν η Ρωσία αρχίσει να χάνει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Έτσι, αν επιτραπεί η Ρωσία για να κερδίσουμε τον πόλεμο, αυτό θα συνιστούσε και πάλι νίκη για την ανθρωπότητα, εκτό από τη Ρωσία που θα σωθεί. Ακόμη και να φανταστούμε μια Ουκρανική νίκη, αφού πάρα πολλοί άνθρωποι θα έχουν πεθάνει, η υποδομή θα έχει καταστραφεί όλο καιρό. Κανεί δεν θα είναι έτοιμο να ξαναχτίσει αυτή την τεράστια χώρα. Επομένω, η Ουκρανία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ακόμη και να είχαμε σπάσει το λαιμό του Γκόρμπατζο ή του Γιέλτσιν την κατάλληλη στιγμή, σκέπτεται και πάλι η Ουκρανία δεν υπάρχει ούτε στα σενάρια περί νίκης και ήτας. Εάν η Δύση δεν έκανε αυτό τον πόλεμο, θα την προμηθεύαμε με φτηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Κάπου είχε πει προημερών ότι όποιος αγγίξει την Κρυμαία και τα πράγματα θα γίνουν πάρα πάρα πολύ επιθετικά από πλευράς Ρωσίας για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.